Καλησπέρα, γεια σας, παιδιά. Καλώς ήρθες. Καλή σεζόν. Να είσαι. Και πολλές ευχές. Γεια σας. Εγώ τώρα δεν ξέρω να μιλάω στον πληθυντικό, στον ενικό, που είναι λίγο περίεργο. Καλησπέρα, Παύλο. Καλά όλα. Παύλο, έλα εδώ, παιδί μου. Εντάξει, εγώ ντρέπομαι κιόλας λίγο. Καλή αρχή μέσα στην καρδιά μου σε όλους. Και το Pretty Woman είναι για... Για σένα. Για σας, για σένα, για όλους. Όλες γυναικείες ομορφιές. Πώς. Πώς. Μια χαρά. Θα περάσει στο σπιτικό μας. Βεβαίως. Σπίτι σπιτάκι. Ας έγινε. Χαρά. Ας έγινε. Πού κάθομαι, παιδιά. Αμάτι μου, Αντζέλ. Πού κάθομαι. Εκεί. Ωραία. Σίγουρα. Παρακαλώ, κυρία μου. Καλέ, τι. Είμαστε ευγενείς. Είμαστε Σουηδία. Εδώ. Ωραία. Λοιπόν, αυτός ο καναπής ήταν όλος για σένα. Ήρθε και ο Παύλος και έπαψε να είναι όλος. Και εδώ δεν θα έχω κανέναν, τίποτα. Όχι. Θέλεις. Ό,τι πείτε, όχι, είμαι μια χαρά. Σε βρίσκω πολύ φρέσκια, πολύ ανανεωμένη, πολύ αδυνατισμένη. Δυνατισμένη. Είχε μάτι τατουάζι ή όχι. Αυτά ήταν στα νιάτα μας. Τώρα αυτά δεν είναι. Παλιά. Είναι προμόδας. Τα έχω πολλά χρόνια αυτά, έτσι, πολλά. 20-25. Πρόμοδας. Μπράβο. Ναι. Εγώ δεν τα έχω δει ούτε σε καμία ταινία, ούτε σε κανένα σύριαλ, δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ. Τώρα κι εγώ έχω εμφανιστεί και αρκετά χρόνια τώρα, δηλαδή ξέρεις. Χάθηκα κι εγώ και τα τατουάζω, οπότε. Επιλογή σου. Ορίστε. Επιλογή σου. Πώς θα είναι δική σου επιλογή να παντρευτείς, κάτι τέτοιο. Εντάξει. Χριστό. Είστε λοιπόν, καλά. Την εγώ... έχει βάνα την ατάκα, δεν. Τυχαία, τη φέραμε. Δεν φοβάται τίποτα. Τα λέει έξω από τα δόντια και νομίζω τώρα που μας ετοιμάζει αυτό το όμορφο βιβλίο. Θα μάθουμε πολλά, θα σε γνωρίσουμε. Εγώ προσωπικά σε έχω δει, είχες έρθει όταν ήμουν εδώ με την Αταλία, αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία έτσι να γνωριστούμε και πραγματικά... Ήταν και πολύ ωραία εκπομπή και αυτή τότε, είχαμε κάνει πολύ ωραία δουλειά. Εντάξει, δεν είναι μόνο το βιβλίο, είναι πολλά. Είναι το «Ξαναγυρίζω στο θέατρο μετά από χρόνια», το οποίο για μένα ο Αντώνης γνωρίζει πολύ καλά ότι εντάξει, άλλο είναι να είσαι συνέχεια στο θέατρο και άλλο να έχεις μια μεγάλη παύση. Ξεκινάμε στο θέατρο Χατζηχρίστου, αν μου επιτρέπετε να το πω. Στο Χατζηχρίστου το παλιό Ορφέας. Λοιπόν, θα κάνουμε τη Μαλένα του Τορνατόρε, βασισμένο στο θεατρικό. Αυτό είναι ένα έργο του Ιταλού, του Μάριο Ρίτσι, όπου η Μαλένα ήταν μια Ναπολιτάνα Σιζιλιάνα, που ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν την αντέχανε, ήταν too much από πολλά πράγματα. Εκεί ήταν εξωστρακισμένη συνήθως, δηλαδή μέχρι που τη σκοτώσαν από το ξύλο. Η γνωστή ιστορία της Μαλένα που έκανε μπελούτσι. Εσύ θα υποδίδεσαι την Μαλένα. Ναι. Βέβαια.